Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια επιστολή του η οποία αφορά και τα όσα εμείς βιώνουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας, στην οποία εσείς είχατε παρέμβει. Είχα παρέμβει πράγματι. Μια φορά λοιπόν που πήγα εκεί στο όρος, μου λέει: «Κώστα, θέλω να σου δείξω κάτι». Λέω: «Ευχαρίστω, Γέροντα». Λέει: «Έχω γράψει ένα μικρό φυλάδιο για το 666 και τα σημεία των καιρών και το Ναι. 666». Λέω: «Ευχαρίστως, ευχαρίστως», λέω, «Γέροντα, να το δω». Μου το δίνει λοιπόν να το διαβάσω. Το διάβασα και σε κανένα δυο σημεία είχε μια αστοχία έτσι ενοιολογική, ας το πούμε, θα σας πω ακριβώς εδώ συγκεκριμένα. Να Όταν προσπαθώ διαβάζουμε να αυτές τις βρω. επιστολές, είναι σαν να ζούμε το τώρα, πάντως, κύριε καθηγητά. Βεβαίως, Έτσι δεν είναι? ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέτε είναι. Και αυτό που λέτε το σχολιάζουν πάρα πολύ. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι εδώ το κείμενό του, «Σημεία των καιρών», Ναι. χειρόγραφο. Καθώς το διάβαζα λοιπόν, βλέπω εδώ σε κάποιο σημείο, να δείτε, λέει: «Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί», σε εισαγωγικά, για πνευματικούς εννοούσε, Ναι. δηλαδή κληρικούς πνευματικούς, «θα φασκελώνουν», έγραφε, «τα πνευματικά τους Ναι. παιδιά τέκνα, σαν τα μωρά δήθεν, για να μην στενοχωρούνται. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε», κτλ. Ναι. Εσείς Λοιπόν, είχατε παρέμβει σε αυτό. ακριβώς αυτό που Ναι. σας λέω εδώ πέρα, λέω: «Γέροντα, φασκελώνουν». «Δεν είναι φασκελώνουν, σημαίνει μουτζώνουν», λέω. Μου λέει: «Τι είναι το σωστό όριο?» «Φασκιώνουν», λέω, «με τις φασκές όπως». Το σβήνει, το έσβησε λοιπόν και βλέπετε εδώ το Γι' αυτό φασκιώνουν. φαίνεται ότι είναι και πιο αραιογραμμένο. Είναι αραιογραμμένο ακριβώς, Ναι. γιατί το φασκελώνουν έχει περισσότερα γράμματα από το Κατάλαβα. φασκιώνουν. Και τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς και προς το τέλος, αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς τι ρήμα ήταν, θα σας γελάσω. Προς το τέλος της επιστολής συντασσόμεθα, δεν θυμάμαι τι ήταν εκείνο το ρήμα, αλλά και αυτό βλέπετε ότι είναι αραιογραμμένο. Αραιογραμμένο, Ναι. βέβαια. Ναι, φυσικά το δέχθηκε αμέσως και μετά το έδωσε στην Στη δημοσιότητα, ας το πούμε, δημοσιότητα. αυτό το φυλάδιό του. Τι έχετε να πείτε εσείς σε όσους αμφισβητούν αυτές τις επιστολές? Κοιτάξτε, αμφισβήτησαν καταρχάς ότι η επιστολή, αυτό το φυλάδιο, ότι είναι τέλος πάντων πόνημα του Του Αγίου. Αγίου. Αυτό δηλαδή καταρρύπτεται τελείως και από μένα απολύτως, διότι είχα την προσωπική μαρτυρία, όπως σας Βέβαια. λέω αυτήν. Είχα προηγούμενες επιστολές του Αγίου, είχα επιστολές που Χειρόγραφες, δείχνουν βέβαια. χειρόγραφες το γραφικό του χαρακτήρα. Και επομένως, δηλαδή, καλόπιστος άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του, δεν είναι ανάγκη να είναι γραφολόγος κανείς. Συγκρίνοντας το φυλάδιο του Αγίου, λοιπόν, με οποιαδήποτε άλλο κείμενό του μετά, να πιστεί ότι είναι πραγματικά του Αγίου, πώς να πω Βέβαια. έτσι, πόνημα αυτό. Άλλοι κάποιοι επίσης είπαν ότι εκ των υστέρων ο Άγιος, κατά κάποιο τρόπο ανήρεσε αυτά που είχε γράψει, Ναι. που είναι ψεύδος μέγιστο. Και αυτό και εγώ το μπορώ να το βεβαιώσω, διότι σας είπα, ήμουν πολύ κοντά στον Άγιο, αλλά και οι πατέρες εκεί, δηλαδή και η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου και το κελί του Αγίου Γρηγορίου, του Πατρός Γρηγορίου που σας είπα πριν, το κελί είναι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που είναι ακριβώς κάτω από το κελί του Αγίου, την Παναγούδα, και το κελί του Πατρός Παϊσίου Ιερομονάχου, που είναι τώρα κάπου στην Αριδαία, είναι, έχει ένα Ναι. μοναστήρι εκεί πέρα. Λοιπόν, και εκείνος υπέγραφε, το κελί του Πατρός Ισαάκ ήταν ένας Λιβανέζος εξαιρετικός μοναχός. Ζούσε στο κελί στις Αναστάσεως του Κυρίου. Λοιπόν, όλοι βεβαιώνουν ότι αυτό είναι ψευδές, ότι δηλαδή ο Άγιος άλλαξε Ναι. τοποθέτηση, πώς να σας πω, καταλάβατε. Τι άλλο να πω από εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι αρχιερείς οι οποίοι πιστεύουν και έχουν ομολογήσει δημοσίως ότι ο Άγιος δεν είχε πει ποτέ τέτοια πράγματα. Όχι. Εγώ σας βεβαιώνω, επαναλαμβάνω, ότι πολλές φορές, τις περισσότερες φορές που πήγα στο Άγιον Όρος και πήγαινα, έτυχε να είναι πολλοί προσκυνητές και τα Ναι. λοιπά, επανήρχεται στα θέματα αυτά, καταλάβατε. Και επαναλαμβάνω εδώ, τι άλλο δηλαδή να αμφισβητήσει κανείς Βέβαια. όταν καθηγητές πανεπιστημίου
ανώτατη στρατιωτική και τα λοιπά δίνουν τη μαρτυρία, όλοι ψέματα έλεγαν για τέτοια θέματα. Αν διαβάσετε αυτό που είδατε στο τέλος, που είδαμε στο τέλος, για τα εθνικά θέματα, θα δείτε πώς οι άνθρωποι τώρα, το πώς κάποιοι αρχιερείς που λέτε δίνουν αυτές τις πληροφορίες, έχουν την ευθύνη εκείνη, δεν μπορώ να πω τίποτα Σωστό. περισσότερο. Σχετικά με το θέμα των ταυτοτήτων, το οποίο είναι θέμα σπουδαίο της επικαιρότητας τώρα, ήθελα να προσθέσω και από προσωπική μαρτυρία, από την επικοινωνία με τον Άγιο, αλλά και από μαρτυρίες πολλών άλλων προσκυνητών, οι οποίες έχουν καταγραφεί με θαυμάσιο τρόπο, στα δύο βιβλία του κυρίου Ζουρνατζόγλου και στον πρώτο τόμο, ο οποίος ήδη έχει 8 εκδόσεις, και στο δεύτερο τόμο, ο οποίος κυκλοφορείται τώρα στη δεύτερη έκδοση, ο Άγιος ήταν σαφέστατος, επαναλαμβάνω σαφέστατος, στην οδηγία του που έλεγε ότι όταν φτάσουν να ετοιμάσουν κάρτα, την κάρτα του πολίτη, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλους τους προσωπικούς σας αριθμούς, είτε αυτό είναι άμκα, είτε είναι αφημί, είτε είναι άδεια οδηγήσεως, είτε είναι οτιδήποτε που έχει σχέση με την υγεία σας κτλ. Αυτή την κάρτα να μην την πάρετε, διότι αυτό θα είναι το προστάδιο του χαράγματος. Ήταν, επαναλαμβάνω, σαφέστατος και υπάρχουν μαρτυρίες και στον πρώτο τόμο, αυτό που είπα πριν, και στο δεύτερο τόμο, ανθρώπων αξιολόγων, σχετικά με την οδηγία αυτή του αρρώστου, του Αγίου, συγγνώμη. Επομένως, βλέπουμε πραγματικά ότι βρισκόμαστε πλέον, δηλαδή, προρρήσεις του Αγίου, οι οποίοι έγιναν πριν από το 1994 που κοιμήθηκε, βλέπουμε να τα ζούμε σήμερα στις ημέρες μας. Κύριε καθηγητά, είναι υπερβολή να πούμε πως ο Άγιος Παΐσιος είναι ένα σημείο της αγάπης του Θεού για όλους μας. Αναμφισβήτητα, ναι, είναι παγκόσμιος Άγιος πλέον. Αν δείτε εδώ στο μοναστήρι, που εμείς λόγω γειτονιά σας καταλαβαίνετε, έχουμε την ευκαιρία να πηγαίνουμε Βέβαια. όποτε θέλουμε. Λοιπόν, έρχονται προσκυνητές όχι μόνο από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από όπου Όλο τον θέλετε, κόσμο, βέβαια. από όλο τον κόσμο σχεδόν. Και μάλιστα εδώ από τους βόρειους, πώς να πούμε έτσι, από τα βόρεια κράτη τέλος πάντων, από τη Ρωσία, πάρα πολύ. Ρουμανία, τι να σας πω, και από αλλού, όπου φανταστείτε, έρχονται. Θεωρείται παγκόσμιος Άγιος, πραγματικά. Βέβαια. Θεωρείται παγκόσμιος Άγιος.